Μαθαίνουμε ευχάριστα νέα, κύριε Μουμουλίδη. Έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την πραγμάτωση μιας ιδέας, νομίζω δική σας, που συμπράττει η ΔΕΗ και θα δώσει μια άλλη κατεύθυνση στην περιοχή. Η ιδέα και μάλλον η πρόταση του να μετεξελιχθούν οι εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Κολομαϊδα στο στούδιο κινηματογράφου φαίνεται ότι προχωράνε με πρωτοβουλία του Μανώλη Παναγιωτάκη και της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει ήδη, μάλλον εντός των επόμενων ημερών παραλαμβάνει το διαφημιστικό φιλμ που έχει παραγγείλει και αυτό είναι έτοιμο, θα είναι έτοιμο μέχρι τις 15 Απριλίου και συνέχεια από όσο γνωρίζω έχει ετοιμάσει ήδη το συμφωνητικό με ξένη εταιρεία για την δημιουργία του business plan. Ταυτόχρονα η περιφέρεια που είναι από δύο τόπους που να ανακοινώσει περισσότερο προχωράει στη δημιουργία του film office που περιμένουμε εδώ και περιμένουμε στη Δυτική Μακεδονία και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων στην κατεύθυνση του να αξιοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο δυστυχώς κάποιοι όχι δεν πιστεύουν ή δεν επενδύουν, αλλά κλεβάζουν. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως εφικτή, η περιοχή θα αλλάξει θεματικά στα επόμενα χρόνια. Η Πτωλεμαίδα δικαιούται περισσότερα πράγματα. Η Πτωλεμαίδα, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο στην μεταλλαγική εποχή. Και επειδή περνάμε και περίοδο, διανύουμε και περίοδο προεκλογική, ό,τι αφορά τα ιδιωτικά, καλό είναι η συζήτηση να γίνει γύρω από την επόμενη μέρα τη πόλη, δηλαδή επί τη ουσία, και να συζητηθούν οι προτάσει των υποψηφίων πάνω στο τι του ενώνει, πάνω στο τι μα ενώνει, για να προχωρήσουμε, γιατί η Πτωλεμαίδα δεν έχει πολλέ ευκαιρίε. Πιστεύω λοιπόν ότι η δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο θα είναι μια μεγάλη εξέλιξη, όχι μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ελλάδας Κοζάνης, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ένα υπουργείο με εξαιρετικά υψηλή παραγωγή στο ό,τι αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα, επενδύει πάρα πολύ στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε νομοθετήσει ως κυβέρνηση ειδικό καθεστώς φοροαπαλλαγών και ειδικό καθεστώς φιλοξενίας των παραγωγών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή περισσότερες από 10 διεθνείς παραγωγές γυρίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Η Δυτική Μακεδονία είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Ας μην αδικούμε άλλο την περιοχή μας, ας μην αδικούμε άλλο τη σκέψη μας, κυρίως ας μην αδικούμε άλλο τα όνειρά μας. Είναι ένα έργο που εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει και ελπίζω ότι θα γίνει. Αποκτάμε σιγά σιγά το δικό μας αποτύπωμα στην 7η τέχνη. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να δημιουργηθούν τα στούντιο κινηματογράφου θα μιλάμε με άλλους όρους πια ως περιοχή. Ήδη βρισκόμαστε στους χώρους όπου πραγματοποιείται μια ακόμη εκδήλωση του τρίτου φεστιβάλ. Η πόλη γιορτάζει. Κανείς δεν πίστευε πριν από 4 χρόνια ότι θα πραγματοποιείται ένας κύκλος εκδηλώσεων, τέτοιων εκδηλώσεων. Γνωρίζουμε όλοι το φεστιβάλ Πτωλεμαίδας, η πόλη γιορτάζει, είναι το μοναδικό χειμερινό φεστιβάλ, το μοναδικό πολυθεματικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Αυτό το έχει η Πτωλεμαίδα, το έχει από. Είναι μια απάντηση σε όσους δεν πίστευαν και δεν πιστεύουν στο ότι σε αυτή την πόλη μπορεί να συμβούν σημαντικά πράγματα. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος για την πόλη, γιατί αυτή η κοινωνία και ανοιχτή είναι και συζητά μεταξύ της επιτέλους και νομίζω ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα όπως τις αξίζουν.